Να κάνετε σκέψεις, να δείτε πρόσωπα που θα σας δώσουν χαρά, που θα σας δώσουν αισιοδοξία ή να αρχίσουν να περπατάνε λίγο καλύτερα κάποια πραγματάκια από αυτά που επιδιώκετε. Μέχρι την Κυριακή λοιπόν το απόγευμα έτσι, από την Κυριακή το βράδυ μια μεγαλύτερη προετοιμασία και αυτό αφορά πιο πολύ στη Δευτέρα. Και να περάσουμε στην Παρθένο, από αύριο κέρδος και ευχαρίστηση. Η σημερινή μέρα είναι η τελευταία, θα έλεγα, που κλείνει ένα δύσκολο διάστημα που ξεκίνησε γύρω στις 6 του Οκτώβρη και που βέβαια πολλά είναι αυτά που έχετε βιώσει, που έχετε σκεφτεί, που έχετε συνειδητοποιήσει, που έχουν περάσει μπροστά από τα μάτια σας και όπου σας έχουν κουράσει του κυλοτρόπους βεβαίως. Υπήρχαν και κάποιες καλές στιγμές, αλλά ως επιτοπλίστων η κούραση, το άγχος, και η νευρικότητα ήταν αυτά που επικράτησαν και η δυσκολία στο να συμπράξετε με άλλους γιατί έπρεπε να γίνουν πολλές υποχωρήσεις και παραχωρήσεις. Από αύριο λοιπόν και μετά είναι σαν να μπαίνει σιγά σιγά ένα νερό σταυλάκι, είτε αυτό έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, είτε με οικονομικά θέματα, είτε με προσωπικά σας, ακόμα και ένα θέμα υγείας, πως λέμε απασχόλησε, ας το καλό αυτό, και σιγά σιγά από το βράδυ και αύριο αρχίζω και αισθάνομαι καλύτερα και αυτό το καλύτερα συμπεριλαμβάνει και τις σχέσεις, άρα λοιπόν αν υπήρχαν ψυχρότητες που πρέπει να σταματήσουν, από αύριο και μετά αμέπως αμέργων. Προχωρήστε για να αλλάξετε το κλίμα. Και να περάσουμε στο ζυγό. Προσοχή σε επιλογές και αποφάσεις. Αρχίζει αυτό το διάστημα που έχει περισσότερες ευθύνες. Να το σπίτι, να φτιάξουμε τούτο, να φτιάξουμε το άλλο, έξοδα από εδώ, από εκεί. Στα έξοδα θα μείνω. Γιατί οι τρεις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας, βεβαίως και η σημερινή και η αυριανή και η Κυριακή, είναι περισσότερο προσφερόμενες για να δείτε θέματα οικονομικά. Πείτε, ας πούμε, ότι δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα, αλλά ένα κάτι που μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορείτε να το δείτε περισσότερο, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη. Άρα λοιπόν κλείστε θέματα, συμφέρει. Δεν συμφέρει όπως λίγο πριν, αλλά ακόμα, ας πούμε, έχετε μία δυνατότητα στις κινήσεις και τις επιλογές που μπορεί να δώσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Λίγο προσεκτικά από αύριο και μετά, με τις ζήλιες, με τα σχόλια, με τα σούπα, με τα μούπες και όλα αυτά, μπαίνουν σε μία φάση δοκιμασίας, σχέσεις, γάμος, συνεργασίες. Όλα αυτά λοιπόν με συμβιβαστικό πνεύμα πια από αύριο και μετά. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Επιταχύνεται τώρα που είναι κάπως πιο εύκολα. Πολύ εύκολα δεν είναι, ακόμα υπάρχουν κατάλοιπα από την έκλειψη, υπάρχουν πράγματα τα οποία δυσχεραίνουν την καθημερινότητά σας, δηλαδή αλλιώς κάπως πιο ελεύθερα θα θέλατε να νιώθετε, να δουλεύετε, να ζείτε. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ δυνατό τώρα, καθότι είναι άνωθεν τα πράγματα που πιέζουν. Δηλαδή, πολλές φορές αυτά που τώρα σας απασχολούν σας υπερβαίνουν. Παραδείγματος χάρη, ένας νόμος, ό,τι και να κάνεις, θα σε τσιμπηδώσει. Σε υπερβαίνει. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις. Τι μπορεί να ψάξεις? Ένα παραθυράκι από σήμερα και μετά, αύριο μεθαύριο. Και ιδιαίτερα θα έλεγα ότι ο Νοέμβρης σε γενικές γραμμές στο εξής δεν είναι τόσο αρνητικός και θα έχει και καλές στιγμές σε όλους τους τομείς. Από σήμερα λοιπόν και αύριο και μέχρι την Κυριακή το απογευματάκι κάπως πιο άνετα, κάπως καλύτερα, να δείτε φίλους, πρόσωπα που θέλετε. Κυριακή βράδυ και Δευτέρα, καλύτερη προετοιμασία παντού, έχουν λίγο μια μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και να περάσουμε στον Τοξότη. Από την Κυριακή μπορείτε τα καλύτερα. Θα μπορούσα να πω λίγο από σήμερα. Αλλά ακόμα και η τελευταία μέρα, η σημερινή ενός δύσκολου διαστήματος, εμπεριέχει κάποια πράγματα, όπως λέμε, δεν ξεμπερδέψαμε ολότελα ή δεν δρομολογήθηκε εντελώς αυτό για το οποίο παλεύουμε τον τελευταίο καιρό. Είναι επαγγελματικό, είναι προσωπικό, είναι οικονομικό θέμα. Για τον καθέναν είναι κάπως είναι ένα διαφορετικό. Ωστόσο, από αύριο και μετά, είναι σαν να αρχίσετε εσείς να νιώθετε καλύτερα, να μπορείτε σιγά σιγά να βρείτε λύσεις ακόμα και στα δύσκολα θέματα ή έτσι από μόνα τους, γιατί πολλές φορές συμβαίνουν και πράγματα που δεν τα κάνουμε εμείς μόνο, να αρχίσει να δημιουργείται ένα καλό ρεύμα στα επαγγελματικά, στα οικονομικά, στις σχέσεις σας και να αρχίσουν να περπατάνε θέματα τα οποία είχαν λιμνάσει, είχαν σκαλώσει ή υπήρχαν εμπόδια. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν καλό,
η Δευτέρα πολύ καλύτερη και από το Σαββατοκύριακο για άλλους λόγους. Και να περάσουμε στον εγώκερο, δυνατότητες αλλά και υποχρεώσεις. Έτσι θα πάμε τώρα, μια έτσι, μια αλλιώς από εδώ και πέρα, μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, που είναι πολλά τα θέματα με τη δουλειά, ανακατατάξεις, συμπτύξεις και έγινε αυτό και θα δούμε εκείνο και το άλλο. Απ' την άλλη μεριά τρεχάλα, τρέχα να προλάβεις αυτό και εκεί που βάζεις ένα γκάζι σου έρχεται ένα φρένο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι, θα το δούμε αλλιώς. Αυτό το γκάζι φρένο θα αρχίσετε να το διαπιστώνετε σιγά σιγά από αύριο και μετά. Χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία, χρειάζεται πάνω απ' όλα να σκέπτεστε πριν μιλήσετε και πριν κάνετε κάποια επιλογή ή πριν πείτε κάτι για κάποιον που μπορεί να το εκλάβει εντελώς διαφορετικά. Από το βράδυ λοιπόν, δυνατότητες έως την Κυριακή το βράδυ αλλά και υποχρεώσεις πολλές, η Δευτέρα σας δίνεται δυνατότητα έτσι πιο λιμένα να κάνετε πράγματα με πιο ελεύθερο τρόπο και όχι τόσο κουραστικό και πιεστικό. Και να περάσουμε στον υδροχό. Ναι. Κυνηγήστε το κέρδος και την ησυχία σας, γιατί θέλετε ησυχία. Γιατί ο τελευταίος καιρός είχε πάρα πολύ κούραση, γιατί υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, υπήρχαν απρόοπτα. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά θα μπορέσετε και ως προς την υγεία και τη φυσική κατάσταση να βρείτε αυτό που λέμε τους ρυθμούς σας και να νιώσετε κάπως καλύτερα, αλλά έως την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, ακόμα και Τετάρτη, είναι οι μέρες που προσφέρονται για οικονομικά. Έχετε ένα θέμα οικονομικό και λέτε πώς να το λύσω, ναι, πώς να το αντιμετωπίσω. Τώρα λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι καλή, η αυριανή, η Κυριακή, η Δευτέρα, η Τρίτη, σας δίνουμε πολλές επιλογές και όχι μόνο για τα οικονομικά και για τις σχέσεις σας, αλλά εμένως το οικονομικό, γιατί είναι συνυφασμένο και με το επαγγελματικό πολλές φορές. Δηλαδή μια καλή δουλειά μπορεί να δώσει και καλά οικονομικά. Τέλος πάντων, τον τρόπο εκεί που υπάρχει πρόβλημα θα τον αναζητήσετε από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα που είναι καλύτερα τα πράγματα. Και να περάσουμε στους ηχθείες. Από αύριο σταδιακά η ανάκαμψη και η ανακούφιση, μπορώ να πω, και μια διάθεση καλύτερη λίγο-λίγο και να ένα κάτι που σας κάνει έτσι να νιώστε καλύτερα, γιατί αναπτερώνετε το ηθικό, γιατί ένα θέμα που σας απασχολούσε τίνει να τακτοποιηθεί, γιατί ακόμα ίσως και ένα εντελώς καθημερινό πρόβλημα, όπως λέμε, δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό, με αυτόν, με εκείνο, με τούτο, αρχίζει και βρίσκει λύση. Αυτό θα το καταλάβετε περισσότερο από αύριο, αν και το βράδυ δεν είναι αρνητικό, είναι λίγο καλύτερο παρά μέχρι το απογευματάκι. Το Σαββατοκύριακο είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που σας δίνει τη δυνατότητα να κινηθείτε λίγο καλύτερα, να νιώσετε καλύτερα, να δείτε πρόσωπα και να ευχαριστηθείτε λίγο περισσότερο και σας περιμένουμε τη Δευτέρα που δεν είναι αρνητική για να πούμε και τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Βίκη μου. Και εγώ θα πάω και να σας δώσω δώρα.